Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας, καλά να περάσουμε. Αυτή η βραδιά είναι για χορό, για γλένι, για τραγούδι και βεβαίως για συζήτηση αρκετή, γιατί εμείς καλύτερα από όλους τους άλλους ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, να πολεμάμε και να τραγουδάμε ταυτόχρονα. Και εδώ στην Πιερία, όπως και σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε τη μάχη παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε όλες τις σχολές και τα σχολιά μας, για να δυναμώσει η συλλογική δράση, ο αγώνας, η διεκδίκηση για τα αυτονόητα, για όλα αυτά που μπορεί και πρέπει να έχει σήμερα ο λαός μας για να ζήσει. Δίνουμε τη μάχη για να μπει ο ελληνικός λαός κάτω, να μην μπει κάτω από τη σημαία των στόχων του κεφαλαίου, αλλά να βγει μπροστά, να βάλει στο επίκεντρο τις δικές του πραγματικές ανάγκες, τα δικά του δικαιώματα, να σηκώσει τη δική του σημαία, να περπατήσει το δικό του δρόμο για να πάρει τελικά αυτό στην εξουσία. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα, εδώ βρίσκεται η προοπτική για το λαό. Κρατάμε ζωντανή την ελπίδα, υπολογίζοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα προβλήματα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι σύνθετη, εξακολουθεί να σηματοδοτείται από εκείνες τις μεγάλες αντεπαναστατικές ανατροπές που συνέβησαν πριν από περίπου 30 χρόνια. Φωτίζουμε σήμερα την προοπτική για το λαό μας, παίρνοντας υπόψη πως υπάρχει αυτό το πισωγύρισμα, ότι παραμένει σε όλο τον κόσμο αρνητικός ο συσχετισμός δυνάμεων. Και σε αυτές τις συνθήκες, ξέρουμε όλοι ότι σε συνθήκες οικονομικών κρίσεων και μεγάλων προβλημάτων φουντώνουν και όλες οι αντιδραστικές αναρθολογικές θεωρίες, ο συντηρητισμός, οι αυταπάτες ταυτόχρονα, έως και βγαίνουν από το αυγό του φιδιού ξανά φασιστικά μορφώματα και κόμματα. Όμως, από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Είναι η ύπαρξη του κόμματός μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με τον επαναστατικό του χαρακτήρα, με επιρροή στο κίνημα και στις λαϊκές δυνάμεις, με κύρος και στη χώρα μας και στο διεθνές κίνημα. Είναι το ΚΚΕ που έχει μπει στον δεύτερο αιώνα της δράσης του, με την στρατηγική του φωτίζει τη μόνη πραγματική προοπτική για το λαό, για την λαϊκή εξουσία. Με την εκατοντάχρονη πλέον πείρα μας, με πολύτιμα εφόδια τις σύγχρονες επεξεργασίες μας, τα συμπεράσματά μας από το παρελθόν, γινόμαστε ακόμα πιο ικανοί, με ισχυρούς δεσμούς στις λαϊκές δυνάμεις, πιο ικανοί να δουλεύουμε με την πολιτική μας. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία ήρθε με φόρα να κάνει πράξη τα θέλω των λίγων. Απελευθερωμένη και μελημένα εδώ που τα λέμε τα χέρια, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ιδιαίτερα βρώμικη δουλειά τα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Σάρωσε λαϊκά δικαιώματα, απογείωσε την εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάφτισε ανάγκη όσα είχε αντιπαλέψει ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια. Έγιναν, βλέπετε, με το ΣΥΡΙΖΑ αναγκαία τα μνημόνια. Ονομάστηκαν εθνικοί στόχοι, οι στόχοι των πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Έγιναν εταίροι και φίλοι του οι φωνιάδες των λαών. Βαφτίστηκαν παθογένειες όσα είχαν κατακτημένα με αγώνες οι εργαζόμενοι, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση. Προπαγάνδισε και αυτός ως δίκαιη ανάπτυξη την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη δηλαδή των κερδών
των λίγων σε βάρος των όρων ζωής των πολλών. Και όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε στο όνομα της αριστεράς και της προόδου, επικαλούμενος ακόμα και ηρωικούς αγώνες του λαού μας, όπως αυτόν του ΕΑΜ Ελλάς, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο διέσυρε αγωνιστικές αξίες, ιδανικά ενίσχυσε τη συντηρητικοποίηση, την επιζήμια λογική που λέει πως όσο κι αν παλέψουμε δεν αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αυτά όλα τα τονίζουμε σήμερα, όχι απλά γιατί δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Και αυτό βέβαια είναι σημαντικό, να μην ξεχνάει κανένας όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά κυρίως όμως τα τονίζουμε για να βγάλουμε σήμερα συμπεράσματα. Να δούμε πώς θα οργανωθεί καλύτερα η πάλι ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει το ξεσάλωμα πάνω στις πλάτες του λαού μας. Δεν περιμέναμε βέβαια να φτάσει ο Δεκέμβριος, αύριο έχουμε 1η του Δεκέμβρη, για να δούμε πού το πάει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά τώρα πρέπει να σημάνουμε συναγερμό μπροστά στην πλήρη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης των συντάξεων που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάνε να τελειώσουν οριστικά έστω και με το όποιο δείγμα προστασίας υπήρχε για τους εργαζόμενους. Να τελειώσουν ακόμα και με τα πενιχρά δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια, ό,τι υπήρχε και τα οποία διασφαλίζονταν ως ένα βαθμό μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση έρχεται να κάνει πράξη τα πιο τρελά όνειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεγάλης εργοδοσίας, μετατρέποντας την κοινωνική ασφάλιση σε ατομική υπόθεση. Η μεθόδευση βέβαια δεν ξεκινάει τώρα. Εδώ και 30 χρόνια οι σχεδιασμοί των καπιταλιστών είναι πως σταδιακά θα απαλλάσσονται από τις εργοδοτικές εισφορές οι ίδιοι και το κράτος τους. Πως θα μετακυλίεται όλο και περισσότερο το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος στους ίδιους τους εργαζόμενους. Πως θα πετσοκόβονται συντάξεις, μαζί βέβαια με την αύξηση των ορίων της συνταξιοδότησης. Αυτά υπηρέτησαν όλες οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που έφεραν διαδοχικά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τελευταίο το νόμο Κατρούγκαλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με το ασφαλιστικό που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, ο εργαζόμενος θα πληρώνει με παροχές που μπορεί να μην πάρει ποτέ του πίσω. Το ποσό που θα καταβάλουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου θα τζογάρεται. Και αυτό δεν το λέμε μεταφορικά, το λέμε κυριολεκτικά. Θα παίζονται στο τζόγο οι κόποι των εργαζομένων. Και όπως ισχύει για κάθε μορφής βέβαια τζόγο, έτσι και εδώ, αν σου κάτσει, όπως λέει και η διαφήμιση, μπορεί να έχεις κάποιες παροχές. Οι εργαζόμενοι θα καλούνται να ζήσουν με την εθνική λεγόμενη σύνταξη, η οποία δεν θα αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη. Και όσο δουλεύουν, θα ταΐζουν με ασφάλιστρα τα κοράκια της υγείας και της πρόνοιας. Είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε συντονισμένη πλήση εγκεφάλου, ιδιαίτερα προς τους νέους εργαζόμενους, για τα δήθεν ωφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Ήδη άλλωστε μεγάλοι όμιλοι διαφημίζουν στους εργαζόμενους τους διάφορες εταιρείες και ασφαλιστικά πακέτα. Ρωτάμε εμείς, ποιος λέει ότι εν έτη 2020 το σύγχρονο είναι να πληρώνεις το δικαίωμα στην υγεία, στην πρόσβαση σε απαραίτητες θεραπείες, αγωγές, φάρμακα? Ποιος λέει ότι είναι σύγχρονο ο εργαζόμενος να αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος ακόμα και του εργατικού ατυχήματος που μπορεί να υποστεί σε ένα χώρο δουλειάς,
που σημειωτέων τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Ποια ασφάλεια, άλλη λέξη που έχει γίνει χαραμέλα από τα στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρέχουν οι διάφορες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες σήμερα διαφημίζουν πόσο ισχυρές είναι και πόσο καλό επίπεδο υπηρεσιών προσφέρουν και σε 3 μήνες μπορούν να σκάσουν σαν φούσκες, παίρνοντας μαζί τους και όλους τους κόπους που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι. Δεν κινδυνολογούμε. Το παράδειγμα της ασπής πρόνοια στην Ελλάδα είναι ευρέως γνωστό. Το ασφαλιστικό της κυβέρνησης είναι πραγματική αιτία πολέμου για όλους τους εργαζόμενους. Η λογική, όποιος έχει πληρώνει και κοινωνικά δικαιώματα τέλος, είναι ο καθρέφτης της δικής τους καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτή δεν μπορεί να είναι ούτε βιώσιμη για όλους, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε δίκαιη, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλά εργατικά σωματεία οργανώνουν κινητοποιήσεις μαζί με ενώσεις συνταξιούχων σε όλη την Ελλάδα. Το κόμμα μας οργανώνει μια μεγάλη εκστρατεία σε όλη τη χώρα για να ενημερώσουμε, για να οργανωθεί η πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος για κοινωνική ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική. Δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, πρόνοια, προστασία στη δουλειά, να μην μένει κανένας ανασφάλιστος, αξιοπρέπεια στα γυρατιά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δυστυχώς σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το λαό, το ίδιο αντιλαϊκό αποτύπωμα έχει κάθε παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ας δούμε τον προϋπολογισμό. Φοροελαφρύνσεις 600 εκατομμύρια για το κεφάλαιο, αύξηση όμως κατά 760 εκατομμύρια των φόρων για το λαό προβλέπεται για το 2020. 93% δηλαδή των φόρων τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι φτωχοί επαγγελματίες και το 7% μόνο οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Αν προσθέσει κανείς και τα περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια ευρώ που απολαμβάνουν αυτοί οι μονοπωλιακοί μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ως επιδοτήσεις από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, σίγουρα θα μπορεί να πει πως η καπιταλιστική τους ανάπτυξη είναι όντως βιώσιμη για αυτούς. Βιώσιμη δηλαδή για τους λίγους, για να κερδοφορούν αυτοί που κάνουν το βίο αβίωτο στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η άλλη όψη της επίθεσης στα κοινωνικά δικαιώματα είναι η ίδια η εμπλοκή της Ελλάδας στα διάφορα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ επικρατεί μια ιδιότυπη ομερτά. Δεν μιλάει κανείς, δεν αντιπαρατίθεται κανείς με αυτά, εκτός από το ΚΚΕ. Ακόμα και όταν ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας απευθύνθηκε σε Αμερικάνο στρατηγό και του είπε πως οι Έλληνες ματώσαμε στο παρελθόν μαζί και θα ξαναματώσουμε πάλι μαζί με τους Αμερικάνους, όλα τα άλλα κόμματα κατάπιαν τη γλώσσα τους. Πρόκειται για μια αδιανόητα προκλητική δήλωση. Δείχνει μέχρι το πού μπορεί να φτάσει η όποια τέτοια αστική κυβέρνηση για να κάνει πράξη τους στόχους μόνο της άρχουσας τάξης. Δεν θα διστάσει να ρίξει ακόμα και στη φωτιά του πολέμου, της εμπλοκής, τους εργαζόμενους και την νεολαία της πατρίδας μας. Δεν θα διστάσει ακόμα και για νέες φορές. Και ποιος αλήθεια να αντιπολιτευθεί σε αυτή την πολιτική την κυβέρνηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως, που μέχρι και τον ακροδεξιό Τραμπ τον ξέπλυνε, που αποθεώνεται ακόμα από τον Αμερικάνο πρέσβη γιατί επί κυβέρνησής του απογειώθηκαν οι ελληνοαμερικάνικες στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις.
η πολιτική της χώρας, μετατροπής της χώρας μας σε προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, σημαίνει αφενός ότι από τη χώρα μας θα φεύγουν τα βομβαρδιστικά που θα σφάζουν, θα δολοφονούν άλλους λαούς. Σημαίνει όμως και ότι η χώρα μας σε ενδεχόμενο όξυνσης ή κάποια στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία θα είναι μαγνήτης επιθέσεων εδώ στην περιοχή. Άλλωστε, ήδη αξιωματούχοι της Ρωσίας έχουν δηλώσει δημόσια πως οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είναι στο στόχαστρό τους και στην Ελλάδα. Και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε να κάνουμε και ταμείο, ας σκεφτεί ο καθένας. Τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα έχει παραχωρήσει ακόμα περισσότερες βάσεις στο ΝΑΤΟ. Μήπως αυτό βελτίωσε ή μήπως επιδείνωσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ανασχέθηκαν μήπως οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Βήμα το βήμα προχωρά η Τουρκία τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της. Με τα γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ, με συνεχείς παραβιάσεις στην Ελλάδα, με προκλήσεις αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Μόλις προχτές προχώρησε σε συμφωνία με τη Λιβύη για τον καθορισμό της τουρκικής και λιβικής ΑΟΣ, εξαφανίζοντας από το χάρτη την Κρήτη και άλλα νησιά της Ελλάδας ως ελληνικό έδαφος. Ο καθένας μπορεί να απαντήσει για αυτά. Πέρσι υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει μήπως καθαρίσει ο ουρανός πάνω από τα Βαλκάνια ή τα σύννεφα των πολέμων τελικά όλο και πυκνώνουν ως αποτέλεσμα των ανταγωνιστών ανάμεσα σε Αμερικάνους, ΝΑΤΟ και Ρωσία, αλλά και την Κίνα, όπως και άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη. Και εδώ επίσης ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να απαντήσει. Τώρα πρέπει, λέμε εμείς, να δυναμώσει η πάλι ο αγώνας ενάντια στην επικίνδυνη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας για την άμεση απεμπλοκή από σχεδιασμούς και επεμβάσεις, για να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας, για να μην μεταφερθούν στον άραξο ή αλλού πυρηνικά όπλα των Αμερικάνων, για να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν σε αποστολές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εκτός συνόρων, για να σταματήσουμε να πληρώνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι για την άμυνα της χώρας μας, για να γίνει ο λαός μας πραγματικά αφέντης αυτόν τον τόπο. Μήπως με την πολιτική δήθεν κατευνασμού των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης λύθηκε και το προσφυγικό πρόβλημα? Σταμάτησαν οι προσφυγικές ροές, όπως μας έλεγαν, επειδή κουβάλισαν εδώ όλα τα πλοία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να προστατεύουν δήθεν, επειδή φέραν τη Frontex, επειδή χαϊδέψαν και χαϊδεύουν ακόμα την Τουρκία? Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Απλά γιατί οι ξεριζωμένοι θα παίρνουν το δρόμο της ξενιδιάς όσο τους κυνηγούν οι πόλεμοι, οι εμφύλοι, οι επεμβάσεις, η φτώχεια. Το ζήτημα θα βρει το δρόμο της λύσης του μόνο αν σταματήσει, για παράδειγμα, ο πόλεμος στη Συρία ή σε άλλες χώρες. Το ζήτημα θα αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της λύσης του όταν εναντιωθούμε στην απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπως και στη συνθήκη του Δουβλίνου, που οδηγούν σε διπλό μάλιστα εγκλωβισμό πρόσφυγες στη χώρα πρώτης υποδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ελλάδα. Το ζήτημα θα αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της λύσης του αν ενταθούν οι διαδικασίες άμεσης καταγραφής, άμεσης χορήγησης ασύλου για όσους το δικαιούνται και άμεσης προώθηση για τις χώρες προορισμού τους για όλες τις υπόλοιπες, για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτά
μπορούν να γίνουν γρήγορα μόνο με πρόσληψη μεγάλου αριθμού προσωπικού εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές, στις διερμηνίες, στις ιατρικές εξετάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Το ζήτημα θα αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της λύσης του και θα ανακουφίσει και τους πρόσφυγες και τον ελληνικό πληθυσμό. Εάν υπάρξουν επαρκείς δομές φιλοξενίας για όσο διάστημα βρίσκονται στην Ελλάδα, με επαρκείς ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς άμεσους, προστασία των παιδιών, εκπαίδευσή τους, στελεχώνοντας με επαρκές προσωπικό από γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους, καθηγητές, τις ανοιχτές δομές ανθρώπινης διαβίωσης. Μόνο έτσι θα ησυχάσει η κατάσταση και δεν θα κινδυνεύει κανένας και καμιά. Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει από προσφυγιά, από διώξεις, από μεγάλους διωγμούς από τα πάτρια εδάφη του, είναι ανθρωπιστής, ξέρει να δείχνει αλληλεγγύη κατανόηση. Γι' αυτό το ανάθεμα όλων μας πρέπει να πέσει σε αυτούς που δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν το πρόβλημα. Στις διάφορες αστικές κυβερνήσεις, στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντίδραση, στη συντήρηση σε διάφορους φασίστες και ρατσιστές, αλλά και στους υπόλοιπους κοσμοπολίτες καραγιόζηδες, που όλοι τους, ο καθένας με τον τρόπο του και δήθεν από άλλη σκοπιά, ρίχνουν λάδι στη φωτιά που θα μας κάψει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπαίνουμε μπροστά. Σήμερα δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθεί η πάλη, για να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες, για να αυξηθούν οι συντάξεις, να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, να μην φρένω στο νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει η νέα δημοκρατία που μετατρέπει περισσότερο την ασφάλιση σε ιδιωτική υπόθεση, για να υψωθεί τείχος προστασίας στις λαϊκές κατοικίες ενάντια στους πληστηριασμούς, που θα πάρουν και τη μορφή χιονοστιβάδα στο επόμενο διάστημα, για να αυξηθούν όλες οι αιστείες αντίστασης, αντεπίθεσης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, να διευρύνεται η δύναμη του κόμματος και της ΚΝΕ με νέους αγωνιστές και αγωνίστριες, για να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία των μισθωτών εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, να αγκαλιάζει πιο πλατιά τις γυναίκες και την νεολαία, για να μεταφραστούν οι σημερινές δυνατότητες σε μια πραγματικά καλύτερη ζωή για το λαό μας. Ένα εμπόδιο πρέπει να βγει από τη μέση: η καπιταλιστική ιδιοκτησία και η εξουσία, την αναρχία της καπιταλιστικής οικονομίας που οικοδομείται με βάση το κέρδος. Μπορεί να την ξεπεράσει μόνο ένας κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός όλης της οικονομίας, αξιοποιώντας έτσι όλες τις παραγωγικές δυνατότητες για την εξασφάλιση της ευημερίας του λαού μας, μετατρέποντας σε λαϊκή περιουσία όλα τα εργαλεία με τα οποία γίνεται αυτή η παραγωγή, καθορίζοντας το τι, πόσο, πού, από πόσους και ποιους θα παραχθεί με γνώμονα όχι το κέρδος των λίγων του ενός ή του άλλου μονοπωλιακού ομίλου, αλλά για τη συνδυασμένη κάλυψη όλων των αναργών του λαού μας. Έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και οι τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η χώρα μας, ο πλούτος που έχει η χώρα μας, οι υποδομές της,
το πολυάριθμο εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, μεγάλο μέρος του οποίου σήμερα βρίσκεται είτε στην ανεργία ή χαραμίζεται σε μη παραγωγικές εργασίες είτε φεύγει στο εξωτερικό. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η προστασία, ο σεβασμός στο περιβάλλον που σήμερα θυσιάζεται στο βωμό των κερδών των λίγων. Πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή του λαού σε όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής μπορεί να εξασφαλίσει μόνο μια τέτοια λαϊκή εξουσία. Μια εξουσία με θεμέλιο τους ίδιους τους τόπους δουλειάς, που σε τίποτα όμως δεν θα μοιάζει με τη σημερινή δήθεν δημοκρατία, που σταματάει έξω από αυτούς τους χώρους, γιατί ακριβώς ταυτίζεται με τη δικτατορία του μεγάλου κεφαλαίου. Πραγματική ελευθερία μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια κοινωνία ελεύθερη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου ο καθένας θα παίρνει ολοκληρωμένη μόρφωση, θα μπορεί να αναπτύξει τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, την προσωπικότητά του, να θέσει τις ικανότητές του στην υπηρεσία του κοινού καλού. Γι' αυτό επιλέγουμε και συμμετέχουμε στην πάλη για την ανατροπή αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας σοσιαλιστικής. Γι' αυτό λέμε ότι αποτελεί μονόδρομος η συμπόρευση με το ΚΚΕ για όποιον δεν συμβιβάζεται με τα όρια που του επιβάλλουν αυτό εδώ το σύστημα, αυτό εδώ το κράτος και τα διάφορα κέρδη των μεγάλων αφεντικών. Γιατί η εποχή μας εξακολουθεί να είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό. Γιατί πραγματικά... Γιατί πραγματικά έτσι είναι. Το μέλλον είναι ο σοσιαλισμός. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Με κουράγιο, δυνατά, θα τα καταφέρουμε, προχωράμε μπροστά όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος, μια γροθιά για το καλό του λαού μας, για το καλό του τόπου.